Έλα, πάμε. Για ποιο λόγο γίνεται η σύμπτωση των τμήματων? Έγινε μια συζήτηση από μέρος του, όμως δεν καταφέραμε να βγάλουμε κάποια άκρη. Οι ευθύνες πάνε από εδώ και από εκεί. Δεν τις παίρνει κανένας. Δεν ξέρουμε πού πρέπει να πούμε τελικά. Ως δικαιολογία είναι ότι οι εντολές έρχονται από πάνω, από το Υπουργείο. Όμως εμείς τι θα κάνουμε, πρέπει να μιλήσουμε απευθείας με το Υπουργείο. Ο κύριος Γιαννακούλης χθες μας είπε ότι ο κύριος Μαλινός δεν μπορούσε να το δει. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι εδώ. Συνεχώς λείπει. Οπότε είμαστε κάθε μέρα εδώ μέχρι να το βρούμε, να συζητήσουμε μαζί του και να δούμε αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια άκρη. Από την πλευρά του δεν ξέρουμε αν θα δούμε κάποιο αποτέλεσμα. Θα το προσπαθήσουμε και δεν θα το προσπαθήσουμε μέχρι να καταφέρουμε να. Οι καθηγητές και ο Σύλλογος Γονέων τι λένε για το πρόβλημα? Είναι μαζί μας. Οι καθηγητές εννοείται πως δεν μπορούν να πάρουν θέση όταν παίζουν οι δουλειές τους. Είναι πολύ σημαντικές. Δεν μπορούν να πάρουν θέση, όμως από την πλευρά τους πιστεύω ότι υπάρχει στήριξη. Και από τη στιγμή που έχουμε φτάσει εδώ πέρα, είμαστε σχεδόν έχουμε αρχίσει. Πρέπει να ξαναρχίσουμε πάλι πίσω πάλι την ύλη με τους καινούριους καθηγητές. Κάτι τέτοιο που δεν σε φέρει κανένα, γιατί είναι περιορισμένη η ύλη αυτή που πρέπει να βγει. Και στο τέλος έχουμε πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, λειτουργούμε με ένα σύστημα καινούριο, το οποίο ξεκίνησε από πέρσι. Είναι πιο αθλητικό, είναι σαν να δίνουμε 3 χρόνια πανελλήνιες. Αυτό, όπως είπα και πριν, είναι δύσκολο. Μπορέσαμε πέρσι και ανταπεξέλθαμε στις καταστάσεις και στη δυσκολία αυτή της τάξης και του συστήματος. Φέτος, και ενώ είχαμε τις υποδομές από πέρσι, έρχονται και μας κάνουν αυτό. Δεν είναι λογικό, δεν μπορούμε στη φάση που είμαστε να καταπολεμήσουμε και να χειριστούμε αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό και είμαστε εδώ πέρα σήμερα, όπως και χθες, και θα συνεχίσουμε να είμαστε, αν και εφόσον δεν αλλάξει κάτι. Η επίσημη δικαιολογία ποια είναι? Δικαιολογία. Υγειονομικά η τάξη είναι χάλια. Δεν χωράνε τα άτομα που θέλουν να. Τι ισχυρίζονται οι αρμόδιοι, γιατί σας κάνουν σε λιγότερα τμήματα. Σύνδεξη των τμήματων. Για αυτό το λέω. Γιατί υγειονομικά οι τάξεις δεν στηρίζουν αυτό και θέλουν να βάλουν μέσα σε αυτές τις τάξεις 28 παιδιά. Ποια την πλευρά των καθηγητών, ποια την πλευρά τη δικιά μας, δεν γίνεται να γίνει μάθημα έτσι. Δεν γίνεται, πώς να σου το πω. Δεν γίνεται, εντάξει. Προσπαθούμε όλοι μαζί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι τώρα να επικοινωνήσουμε με τον διευθυντή της Θερμάκνειας. Είχαμε έρθει και χθες, αλλά δεν ήταν εδώ πέρα. Προσπαθούμε και εμείς με το ΜΕΡΦΟ και ο Σύλλογος Γονέων να κάνουμε κάτι ώστε να αλλάξει αυτό. Αυτό τι προβλήματα δημιουργεί? Σίγουρα είμαστε πολύ μαθητές της τάξης. Οι τάξεις οι οποίες δεν έχουν και μεγάλη προοπτικότητα. Και δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει μάθημα. Ας πούμε, ήμασταν 5 τμήματα, 20 άτομα το καθένα, και τώρα θα γίνουμε 4 περίπου 27-28 άτομα. Πόσο προβλέπω τα αθλητή, ούτως ή άλλο? 27 άτομα, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές. Ας πούμε, τα τμήματα είναι μικρή, η χώρα είναι μικρή, έχουμε τάξεις, αλλά είναι μικρής χωρητικότητας.